ο βίος του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ιωάννου, πρεσβυτέρου του Δαμασκηνού, εορτάζει από την Αγία μας Εκκλησία στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου. Πλήσας μελών γίν ιδέων Ιωάννης, εις ουρανούς άνηση συνθήσων μέλη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έζησε στα χρόνια του Λέοντος του Ισαύρου κατά το έτος 716 και έφτασε μέχρι κατά τον ιό του, Κωνσταντίνο τον Κοπρόνημο, ο οποίος βασίλευε κατά το έτος 741. Ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από την Δαμασκό, από ένδοξο γένος, στολισμένος και με την ορθόδοξη πίστη. Επειδή όμως έτυχε να έχει έναν φιλάρετο και φιλόκαλο πατέρα, εξασκήθηκε μαζί με τον αδελφό του, τον θείο Κοσμά, τον επίσκοπο Μαϊουμά, σε κάθε σοφία, τόσο την από έξω των ειδωλολατρών, όσο και την έσωθεν την δική μας, από κάποιον διδάσκαλο που ονομαζόταν και εκείνος Κοσμάς, ο οποίος ήταν άνθρωπος ευλαβέστατος και σοφότατος. Αυτός ο Κοσμάς ο διδάσκαλος προηγουμένως ονομαζόταν Ασκικρίτης. Εξαγοράστηκε όμως από τον πατέρα του θείου Ιωάννου μαζί με άλλους σκλάβους. Οπότε, επειδή έτυχαν τέτοιο σοφό δάσκαλο, γι' αυτό και οι δύο έφτασαν στην κορυφή της σοφίας. Έπειτα, τα δύο αδέρφια, ο Κοσμάς και ο Ιωάννης, έγιναν μοναχοί και ασχολούνταν μόνο με τον Θεό και τα του Θεού. Ο Ιωάννης ξεχωριστά, αφού παραδόθηκε από τον προεστώτα της μονής του Αγίου Σάβα σε έναν γέροντα μεγάλο και σοφό στα θεία, διδάχθηκε από αυτόν την μακάρια υπακοή. Οπότε διατάχθηκε από αυτόν να μην ψάλει ποτέ, ούτε το παραμικρό ψαλτικό σύμφωνα με την τέχνη της μουσικής που ήξερε. Γι' αυτό και ο Ιωάννης έκανε υπακοή και φύλαξε χωρίς διάκριση την εντολή του γέροντα για πολλά χρόνια. Λέγεται μάλιστα ότι η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε σε όνειρο στον γέροντα και του είπε να παροτρύνει τον υποτακτικό του Ιωάννη να συγγράψει ύμνους για την δόξα του Χριστού, που γεννήθηκε από αυτήν ασπόρος και για κάφημα και χαρά εκείνων των χριστιανών που οφείλουν να δοξολογούν την Θεοτόκο. Όπως και αυτός ο ίδιος ο Ιωάννης οφείλει οπωσδήποτε να δοξολογεί την Θεοτόκο επειδή απόλαυσε μεγάλη βοήθεια από αυτήν. Διότι το χέρι του που κόπηκε άδικα από τον άρχοντα της Δαμασκού με την μεγάλη δύναμή της η Θεοτόκος το απεκατέστησε υγιές και ολόκληρο. Τότε ο θείος Ιωάννης αφού πήρε την άδεια από τον γέροντά του συνέγραψε ύμνους και άσματα με λύρητα, τοποθετώντας ως υπόθεση της ασματικής του μελωδίας και της άλλης λογογραφίας του αυτήν την μητέρα του φωτός και δέσποινα Θεοτόκο. Με τέτοιο τρόπο λοιπόν ο θείος αυτός φωστήρας της Εκκλησίας συνέγραψε πάρα πολλά συγγράμματα με τα οποία βρίσκεται η λύση κάθε απορίας, γραφικής και κάθε ζητήματος η εξήγηση. Και με την δύναμη των λόγων του και με τις αποδείξεις του από τις θείες γραφές στυλίτευσε την δισεβή αίρεση των οικονομάχων. Έτσι μέχρι τέλος, μη υποχωρώντας καθόλου από την άσκηση, τελειώνει την Αγία ζωή του σε βαθύ γύρας, αφού έζησε 104 χρόνια και ήταν μοναχός στη Λαύρα του Οσίου Σάβα του Υγειασμένου στην Παλαιστίνη. Ο Άγιος Ιωάννης, προτού να γίνει μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ήταν στην Δαμασκό και ήταν υπάλληλος του Αυτοκράτορα της Δαμασκού και συνέγραφε διάφορα αντιαιρετικά συγγράμματα. Οι κατάσκοποι λοιπόν τον φθονούσαν οι οικονομάχοι και έστειλαν πλαστή επιστολή ότι ο Ιωάννης είναι κατάσκοπος και στέλνει στο Βυζάντιο επιστολές με το τι γίνεται στο βασίλειο της Δαμασκού. Κι έτσι λοιπόν για να τον τιμωρήσει ο βασιλέας του έκοψε το δεξί χέρι και το κρέμασε στην αγορά για παραδειγματισμό πάντων. Επήρε λοιπόν το χέρι ο θείος Ιωάννης και πήγε κρυφά στο κελί του όπου είχε μία εικόνα της Παναγίας και όλη νύχτα προσευχόταν με δάκρυα. Και οι στίχοι με τους οποίους παρακαλούσε ο θείος Ιωάννης την Θεοτόκο για να θεραπεύσει το κομμένο χέρι του είναι οι εξής. «Δέσποινα πάναγνε, μήτερ ή των θεών μου τεκούσα, δια τας θείας εικόνας η δεξιά μου εκόπη, ούκ αγνοείς την αιτίαν, διήν εμάνιο λέον,
πρόφθασον τίνην, ο στάχος και ίασέ μου την χείρα. Η δεξιά του υψίστου, η από σου σαρκωθήσα, πολλά σποιεί, τας δυνάμεις δια της ίσμες ητίας. Την δεξιάν μου και αυτήν, νυν η ασάτολητέ σου, ως αν σους ύμνους ους δίης και του εξού σαρκωθέντος. Εν ρυθμικές αρμονίες συγγράψει τε Θεοτόκε και συνεργός χρηματίσει της Ορθοδόξου λατρείας. Δύνασε γάρ όσα θέλεις, ως του Θεού μήτερ ούσα. Αυτά λέγοντας ο Ιωάννης αποκοιμήθηκε και βλέπει την Κυρία Θεοτόκο να του λέει με ηλαρό βλέμμα «Ιδού, ιατρεύθη η χείρ σου». Οι εχθροί λοιπόν των εικόνων, οι εικονομάχοι, οι κατάσκοποι του Λέοντος έτσι με τον τρόπο αυτό φθόνησαν στον βασιλέα της Δαμασκού τον Ιωάννη και του έκοψαν τη δεξιά χείρα για να σταματήσει να γράφει συγγράμματα εναντίον των αιρέσεων. Η Θεοτόκος τον θεράπευσε και από ευγνωμοσύνη ο Άγιος στην εικόνα που είχε, επάνω στην εικόνα έβαλε και ένα τρίτο χέρι, εις ανάμνηση του θαύματος, και έτσι η Θεοτόκος ονομάστηκε Τριχερούσα, η Παναγία Τριχερούσα. Να έχουμε την ευχή του να μας δίνει και σε εμάς δύναμη να αγωνιζόμαστε κατά των αιρέσεων, Ορθοδόξος εν Αγίω Πνεύματι. Θείων οργανών της Εκκλησίας, λύρα εύσημος της ευσεβίας, ανεδείχθης Ιωάννη πανεύθυμε. Όθεν πυρσέ σοφόν σου δόγματον εκλάβει.